Καταρχάς, ένα σύντομο σχόλιο, γιατί ακούστηκε δύο φορές τη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον Κατώτατο Μισθό. Αυτή ξεκίνησε ως οδηγία για τον επαρκή και δίκαιο κατώτατο μισθό. Έγινε για τον επαρκή, έφυγε ο δίκαιος και μετά έφυγε και ο επαρκής. Και αυτό γιατί? Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι στα 21 από τα 27 κράτη-μέλη ο μισθός δεν καθορίζεται από συλλογικές συμβάσεις. Καθορίζεται από υπουργική απόφαση, όπως στην Ελλάδα με τον νόμο Βρούτσι Αχτσιόγλου. Έτσι. Και δεύτερον, ενώ διαπιστώνει ότι είναι 50% των εργαζομένων και παραπάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δουλεύουν χωρίς συλλογικές συμβάσεις, δεν παίρνει ούτε προτείνει να πάρθει κάποιο δεσμευτικό μέτρο στα υπόλοιπα κράτη-μέλη για να αυξηθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν αυτή η οδηγία ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο, θα αλλάξει κάτι στους μισθούς? Όχι, εάν δεν κατακτήσουν οι εργαζόμενοι αυτό το οποίο μπήκε μπροστά στην πρώτη γραμμή των απαιτήσεων και των διεκδικήσεων του σήμερα, το οποίο το στηρίζει το ΚΚΕ σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα που εκπροσωπούνται και εδώ στο τραπέζι, την άμεση επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, των οριμάνσεων, των τριετιών, γιατί αυτό είναι ο μόνος σίγουρος τρόπος για να μπορέσει να ανασάνει ο εργαζόμενος και να αντιμετωπίσει την τεράστια ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Άρα λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Τώρα, εμείς κάναμε πάνω από 500 παρεμβάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο την προηγούμενη χρονιά, την προηγούμενη πενταετία, 230 ομιλίες, όπου αναδείξαμε όλα τα βασικά ζητήματα τα οποία αφορούν τον ελληνικό λαό και την νεολαία του. Γιατί εδώ μπορούμε να συζητούμε και να πούμε. Υπάρχει κάποιος που θα διαφωνήσει αν πούμε για τις αναγκαίες ογκολογικές εξετάσεις ενάντια στον καρκίνο? Όχι. Για τη βελτίωση των τηλεπικοινωνιών, για τη βελτίωση του ρεύματος, κανείς δεν θα πει κάτι ότι δεν πρέπει να γίνει. Όμως η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε είναι συγκεκριμένη. Σήμερα τα τιμολόγια του ρεύματος, το οποίο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 19 και έπειτα λέγαμε ότι θα έχουμε φθηνά και ποιοτικά προϊόντα στα πλαίσια της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς, αυξάνεται κατά 70% σήμερα. Και οι τιμές έχουν αυξηθεί σχεδόν διπλάσιες από το 2021. Υπάρχουν 500 εκατομμύρια απλήρωτοι λογαριασμοί που δεν μπορούν να τους πληρώσουν οι λαϊκές οικογένειες, γιατί ένα 60% σήμερα λέει ότι αδυνατεί να ανταπεξέλθει είτε κατά καιρούς είτε πάγια στις υποχρεώσεις του. Άρα λοιπόν το θέμα που τίθεται είναι το εξής, και αυτό εμείς το αναδείξαμε. Οι μεγάλες επενδύσεις που γίνονται στη χώρα, στην Ελλάδα, και έχουμε να παίρνουμε 35 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ποιους εξυπηρετούν? Εξυπηρετούν τον ελληνικό λαό, τις μικρές επιχειρήσεις ή εξυπηρετούν τους μεγάλους ομίλους? Και αν δείτε τους όρους με τους οποίους έγινε το Ταμείο Ανάκαμψης, κατά 75% εξυπηρετούν τους μεγάλους ομίλους, γιατί μια εταιρεία για να χρηματοδοτηθεί πρέπει να έχει εξωστρεφή τζίρο. Και ποιος έχει εξωστρεφεί τζίρο σήμερα? Έχουν οι μεγάλοι πάροχοι ΑΠΕ, οι μεγάλες ψηφιακές εταιρείες, οι πετρελαϊκές, οι εφοπλιστές. Άρα η λύση σε λοιπόν αυτά είναι ότι επειδή εξυπηρετούνται μεγάλοι όμιλοι, να μπαίνουν και υψηλή φορολογία, να μπαίνει και υψηλή φορολογία σε αυτούς. Καταρχάς αυτό νομίζω έπρεπε να μπει στη συζήτηση ήδη. Εμείς το έχουμε θέσει. Δεν μπορεί τη στιγμή που σφαδάζει ο ελληνικός λαός από τη φορολογία και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα 4 χρόνια να αυξηθούν τα ματωμένα πλεονάσματα σε 20 δισεκατομμύρια, και αυτό θα γίνει στις 10 του Ιουνίου, ανεξάρτητα με το ποια παράταξη θα πλειοψηφίσει στο Ευρωκοινοβούλιο. Το έχουν αποφασίσει, έχουν ψηφίσει και τα άλλα κόμματα, το Ταμείο Ανάκαμψης και τις νέες, τα υπερμνημόνια, αυτό που λέμε, τα ενισχυμένα. Η απάντηση για μας είναι η εξής. Ότι χρειάζεται σήμερα ο ελληνικός λαός να αποφασίσει με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, που οδηγούν σήμερα σε πάνω από 2.000 παιδιά σε λίστες αναμονής στα παιδιατρικά νοσοκομεία, ή με την ανάγκη για τη στελέχωση και εξοπλισμό των δημόσιων νοσοκομείων. Χρήματα που είναι δικά μας, τα οποία προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και επιστρέφουν πίσω ολοκληρώθηκε για αυτά που έχουμε εμείς ανάγκη, ή για τις ανάγκες των μεγάλων ομίλων που παράγουν με μηδενικό κόστος ρεύμα σήμερα και το πουλάνε σε τιμές Ελβετίας. Εμείς λέμε ότι το ΚΚΕ αυτά τα ζητήματα ανέδειξε, μπήκε μπροστά για να οργανωθεί πάλι για τις σύγχρονες ανάγκες του λαού και της νεολαίας, και γι' αυτό αποτελεί εγγύηση, μάλιστα, γιατί μπορούμε να τα βάλουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται ότι έχετε αρχίσει και παίζετε για την δεύτερη, τρίτη και τέταρτη με πέμπτη θέση. Εκείνη τα δύο ντέρμπι πια. Κοίταξε, στην Αθήνα, στην Αττική, να πω ότι το ΚΚΕ είναι τρίτο κόμμα, ήδη από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Και εμείς λέμε ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητες σήμερα το ΚΚΕ να πάει πολύ ψηλότερα. Και γιατί όχι και με περισσότερους ευρωβουλευτές την επόμενη πενταετία. Ούτως ή άλλως στην πλευρά των συμφερόντων θα είναι. Σύντομα για να κλείσουμε.